Γεια. Γεια σου, Μάκη. Γιατί είσαι σε αυτά τα χάλια? Τίποτα, μωρέ, καλά είμαι. Κατάλαβα. Πόσα θέλεις? Δεν είναι για λεφτά. Τι αξία έχουν τα λεφτά? Άλλα πράγματα έχουν αξία. Οι γυναίκες. Χρηματιστήριο. Κοίταξε, μωρέ, να σου πω. Υποθετικά πάντα μιλάμε, έτσι. Υπάρχει ο Χ, ο οποίος είναι παντρεμένος με την Ψή. Η Ψή είναι πολύ ωραία γυναίκα, αλλά λίγο ζωηρούλα. Και υπάρχει και ο Ζετ, ο οποίος είναι κολλητός του Χ. Υποθετικά μιλάμε πάντα, έτσι. Κάτσε τώρα, γιατί να το βάλουμε. Ο Χ, έτσι, υπάρχει ο Χ, έτσι, και η γυναίκα του είναι η Ζετ. Όχι, όχι. Η γυναίκα του, που είναι ζωηρούλα, είναι η Ψή. Η Ψή, ναι. Ο Ζετ είναι ένας κολλητός του φίλος, αλλά μάλλον και αυτός ζωηρούλης, ε. Ξαναβάλλοντας μια σειρά, γιατί έχω λίγο μπερδευτεί με αυτά. Ναι. Η Ψή είναι πολύ ωραία γυναίκα, αλλά λίγο ζερούλα. Και ο Ζέτρε, παιδί μου, άντρας είναι. Γι' αυτό θέλει να μασάρει, να σπινιάρει, κατάλαβε. Υποθετικά πάντα μιλάμε. Πάντα, πάντα. Κάτσε τώρα. Ο Χ θα μασάρει. Η Ψή θα σπινιάρει. Η Ζέντα, ας πούμε τώρα. Τι είναι? Η Βίκη. Ούτε μισή ώρα δεν μπορεί χωρίς να μιλήσει. Ναι. Ναι. Μάκη, μην πεις τίποτα στο Διονύση, αλλά σε παρακαλώ, έλα γρήγορα, σε χρειάζομαι. Πού?